πέρασαν και να φτάσαμε. Μετά από 21 χρόνια για την ακρίβεια ξανακατεβαίνουμε Γουργούθακα. Πολύ σημαντικό ότι κατεβαίνουμε με ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα από όλους τους συλλόγους βασικά στην Ελλάδα, από πολλές γενιές. Εγώ εδώ με τον Νίκο εκπροσωπούμε την προηγούμενη αποστολή που είχαμε έρθει εδώ πέρα. Okay, πατάρι. Το ότι συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι ελληνικοί σε αυτή την αποστολή μοιάζει σαν μια μικρή βαβέλ, την οποία πρέπει να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι την ίδια γλώσσα σπηλεολογικά και τις ίδιες τεχνικές, τους ίδιους τρόπους, και να μπορέσουν να έρθει εις πέρας η αποστολή. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί είναι πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια αποστολή πολυσπηλεολογική και ανοιχτή, και χαίρομαι που βλέπω ότι μέχρι τουλάχιστον τώρα ότι αυτό κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, σε άριστα επίπεδα, να το πω. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι από τον Ιανουάριο προσπαθούμε πάνω από 20 άτομα από διαφορετικούς συλλόγους από την Ελλάδα να συντονιστούμε με πολλές αντικσότητες, με πολλά προβλήματα και με πολλές απαιτήσεις του σπηλαίου, όπως είναι η μεταφορά υλικών. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η μεταφορά υλικών από κάτω, εκεί που φαίνουν τα αμάξια στις σχόσες, μέχρι την κατασκήνωση. Είναι ένα μονοπάτι 2,5 περίπου ώρες περπάτημα, το οποίο πρέπει να γίνονται καθημερινά δρομολόγια για να κουβαλάμε τα πράγματα, φαγητά και υλικά αρματώματος. Από την άλλη, υπάρχει ένα δύσκολο πρόβλημα στη μεταφορά των υλικών από εδώ προς το Γουργούθακα. Όλο αυτό έπρεπε εδώ και μήνες να οργανωθεί. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσω συνεχών τηλεδιασκέψεων, είτε για τις μεταφορές, είτε για τη σπηλαιοδιάσωση που πρέπει να οργανωθεί. Για την εγκατάσταση του τηλεφώνου έπρεπε επίσης να σχεδιαστούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Και το πιο όμορφο είναι ότι άτομα από διαφορετικούς συλλόγους και ήδη διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν όλοι τα πλεονεκτήματά τους και βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, κάθε μέρα που είμαστε εδώ πέρα δημιουργεί και νέα προβλήματα. Και εκεί είναι το ωραίο, γιατί αυτές οι διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες προτούν διαφορετικά πράγματα και πάντα επιλέγουμε το καλύτερο. Ο τρόπος που δουλέψαμε στην αρχή για να βρούμε τα πατήματά μας, να δούμε πώς θα κάνουμε. Στην αρχή σκεφτόμαστε. Ήταν 400 κιλά υλικών, είτε ατομικών εξοπλισμών, είτε τροφοδοσίας για 10 άτομα σε 600 μέτρα υψομετρική διαφορά. Δηλαδή το χωριό κάτω είναι στα 1000 μέτρα, εδώ πάνω είμαστε στα 1600. 2,5 ώρες από τον τελευταίο δρόμο. Μιλάμε για μια γιγαντία προσπάθεια πραγματικά. Ακόμα και τις επόμενες μέρες, ακόμα και προχθές, την τέταρτη μέρα, πάλι ανέβηκαν υλικά. Βαρέλια, δεξαμενές, τρόφιμα. Απίστευτη προσπάθεια. Πού είχε ο Ντούρα από πάνω τη σχισμή? Εκεί είναι είσοδος. Οι τέτοιες αποστολές όπως ο Γουργούθακας απαιτούν κόσμο από όλη την Ελλάδα και δυνατούς σπηλαιολόγους, διότι υπάρχουν αρκετές ομάδες στην αποστολή, οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ομάδα η οποία συνεχίζει το αρμάτωμα του σπηλαίου και προχωράει το σπήλαιο σε βάθος. Άλλες ομάδες προωθούν υλικά
για να μπορούν να δουλέψουν οι επόμενες ομάδες. Ορισμένες ομάδες πηγαίνουν και διορθώνουν τυχόν αλλαγές που χρειάζονται στο αρμάτωμα. Υπάρχει μια ομάδα πολύ σημαντική που κατεβάζει το καλώδιο του τηλεφώνου για να υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα σημεία του σπηλαίου. Και υπάρχουν και εξωτερικές ομάδες, όπως ομάδες που κάθονται να μαγειρέψουν, να κάνουν δουλειές στο camp, και ομάδες που πρέπει να τροφοδοτούν το camp με νερό. Μεταφέραμε υλικά κουζινικά και τρόφιμα. Τα τρόφιμα υπολογιστήκαν σε σχέση με εμπειρία παλιότερων αποστολών για 10 μέρες και για τα άτομα που θα ήμασταν εδώ πέρα πάνω. Η κουζίνα μας προέβλεπε κατασκευή μεσημεριανού, το οποίο γινόταν αργά το απόγευμα, και πέρα από αυτό είχαμε πρωινό και σνακ για τον κόσμο που έφυγε για δουλειά. Τα άτομα που πηγαίνανε στο σπήλαιο πέραν έξτρα σνακ για να έχουν μαζί τους, και ο υπεύθυνος του Basecamp, που ήταν υπεύθυνος για το μαγείρεμα, τους περίμενε μέχρι το βράδυ με το φαγητό. Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, βρήκαμε χιονούρες λόγω της εποχής. Είχε ακόμα πολλές χιονούρες και αξιοποιήσαμε το νερό που έλειωνε για να το πλύσουμε, όχι για πόσιμο. Τώρα φεύγοντας, επειδή έχει ακόμα λίγες χιονούρες και αντέχουνε, θα γεμίσουμε ό,τι μπετόνια έχουμε με το νερό της χιονούρας, ώστε να το έχουμε για τη μεγάλη αποστολή του Αυγούστου, που δεν θα υπάρχει τίποτα. Αυτό. Είμαστε στην Τραβέστα στα -300, όπου υπάρχει το παλιό αρμάτωμα της αρχικής εξερεύνησης. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν οι παλιές αυτοσχέδιες πλακέτες και οι πρώτες πλακέτες που είχε φτιάξει η Πέτζη. Μάλιστα έχουν χαρακτηριστικά τυπωμένα, σκαλισμένα μάλλον πάνω το F.Pedgy, το Ferdinand Pedgy. Και εμείς πλέον τις αντικαθιστούμε με ανοξείδωτο αρμάτωμα, πλακέτα βίσμα και ανοξείδωτο μάιλον, ώστε να μείνουν πραγματικά ως μόνιμα αρμάτωμα σε σχέση με το προηγούμενο. Κατεβάσαμε κάτω στα 2.20 ένα στεγανό με υλικά πρωτοβοηθειών για έκτακτη ανάγκη, και στα 300 μέτρα περίπου στο τέλος του μεάντρου κατασκευάσαμε θερμό σημείο με ένα αλεξίπτωτο. Το ενώσαμε σε 4 σπίτια και έχει στηθεί γύρω-γύρω με πέτρες για να προσφέρει όσο περισσότερη ζεστασιά και προστασία γίνεται. Μέσα εκεί αφήσαμε ένα στεγανό με υλικά πρώτων βοηθειών, το οποίο θα ανοιχθεί σε περίπτωση ανάγκες, και ένα στεγανό το οποίο έχει μέσα καζάκι, κατσαρολάκι, σούπες, τσάγια και γενικά για ρόφημα και να ζεστάνει κάποιος να μπορέσει να φάει κάτι. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μετά το αρμάτωμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, για το θέμα ασφάλειας αποστολής. Το να έχουμε τηλεφωνική τη γραμμή μέσα και να έχουμε χρησιμοποιούμε τηλέφωνα για επικοινωνία είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει για την ασφαλειά μας, για όλους μας. Η διαδικασία είναι λίγο δύσκολη, παρόλο που υπάρχουν κάποια καλώδια μέσα από προηγούμενες αποστολές. Τα καλώδια αυτά είναι σε κάποια σημεία κομμένα, σε κάποια σημεία τα χρησιμοποιούμε, σε κάποια άλλα σημεία περνάμε καινούριο καλώδιο από την αρχή. Σωστός. Έχει μπει ο Αργύρης, συνεχίζω εγώ, Βασίλης. Okay. Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε το τηλεφωνικό καλώδιο μέχρι το πρώτο θερμό σημείο, στα -330 μέτρα. Το τελευταίο τεστ είναι, το αφήνω κάπου στη μέση του μεάδρου. 28, άλλα 30. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αποστολή ήταν η συγκέντρωση όλων των υλικών, κυρίως των τεχνικών υλικών που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προωθηθούμε μέσα στο σπηλαίο. Απαιτούνται πάρα πολλά υλικά. Τα υλικά αυτά μαζεύτηκαν μέσα από διαφορετικούς τρόπους.
υπήρξαν πολύ μεγάλες χορηγίες από πρόσωπα, σπηλολόγους, μεμονωμένα από συλλόγους και από μεμονωμένους σπηλολόγους, από άτομα από όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ένα εφορείο όπου υπήρχαν κατεγραμμένα όλα τα υλικά και εκεί πέρα μία άλλη πρόκληση επίσης αποστολής από τη στιγμή που ξεκίνησε το αρμάτωμα του σπηλαίου ήταν να μπορούμε να ξέρουμε πόσα υλικά καθημερινά μπαίνουν μέσα στο σπηλαίο, πόσα υλικά χρησιμοποιούνται, πόσα υλικά παραμένουν μέσα στο σπήλαιο και σε ποιες θέσεις, έτσι ώστε οι επόμενες ομάδες να μην κουβαλάνε άσκοπα υλικά και να γίνεται το έργο τους πιο εύκολο. Πόσα λέει, 20. Τώρα πόσα είναι. Ένας από τους στόχους της αποστολής είναι να γίνει η χαρτογράφηση του Γουργούθακα με πιο σύγχρονα μέσα, όπως είναι το αποστασιόμετρο Disto X σε συνδυασμό με το smartphone. Το να χαρτογραφούμε το Γουργούθακα είναι μια πρόκληση, ειδικά στον Μέανδρο, όπου σε αυτό το κομμάτι έπρεπε να δημιουργήσουμε πολλούς σταθμούς. Ενώ κάτω από τον Μέανδρο, λόγω της έντονης σταγονορροής που υπήρχε, δυσκόλευε να χρησιμοποιήσουμε το αποστασιόμετρο. Στην ουσία θέλουμε να κάνουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο για να δούμε τελικά το πραγματικό βάθος του σπηλαίου και ελπίζουμε στο τέλος της αποστολής η χαρτογράφηση να βγει ακριβής και όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στην είσοδο του σπηλαίου Λό 23. Ένα σπήλαιο πολύ σημαντικό για τα λευκά όρη, διότι υπάρχει μια πηγή σε αυτό, μια μικρή λιμνούλα στα 60 μέτρα, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε νερό για να το αποθηκεύσουμε σε βαρέλια που έχουμε φέρει μέχρι εδώ, αυτό το σημείο. Στα μείον 60 κατεβάζουμε μπιτόνια, τα γεμίζουμε, έχουμε κάνει ένα σύστημα με μια τροχαλία, να τα ανεβάσουμε στα 30. Χρησιμοποιήσαμε πολύσπαστα μια ομάδα 4 ανθρώπων, έτσι ώστε να φέρουμε όλο το νερό από τα 60 μέτρα στην επιφάνεια, ώστε η δεξαμενή να είναι άδεια και να γεμίσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε όλη την αποστολή. Στα μείον 30 έχουμε τοποθετήσει βαρέλια, πλαστικά, όπου είναι ένα επίπεδο σημείο και τα γεμίζουμε. Και μετά, όταν χρειάζεται η κατασκήνωση νερό, ερχόμαστε στα μείον 30, γεμίζουμε μπιτόνια μικρά των 12 λίτρων και τα τροφοδοτούμε μετά στην κατασκήνωση για το νερό της που χρειαζόμαστε. Θα δημιουργηθούν στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, ας πούμε, εικόνες. Εμείς σιγά σιγά φεύγουμε, είμαστε λιγότερο ενεργοί. Θα υπάρχουν λοιπόν οι σημερινοί σπηλαιολόγοι να μπορούν να πούνε ιστορίες από τον Γουργούθακα. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να μπορούν να διηγηθούν πώς είναι, να το περιγράψουν. Εμείς είμαστε όλο και λιγότερο σε αυτή τη φάση να περιγράψουμε πώς είναι μέσα. Τώρα θα είμαστε πολύ περισσότεροι και πολύ πιο πολλοί σπηλαιολόγοι του σήμερα.
Κατεβαίνω, φεύγω με ανάμεικτα συναισθήματα. Γεμάτος ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ταξίδεψα πολύ πίσω. Από τη μια άξιση χαρά γυρνάω στην οικογένεια, από την άλλη στενοχωριέμαι που αφήνω εδώ την ομάδα. Υπέροχα, όλα πολύ ωραία οργανωμένα, ακούγαμε ο ένας τον άλλο. Συνεχώς βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και έτσι θέλω να συνεχίσουμε και έτσι δεν θέλω να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε δώσει και ένα ραντεβού στα 1200. Όπως και τότε, γιατί και τότε ήμασταν ομάδα και μείναμε μέσα 2 μέρες, 2 βράδια δηλαδή. Σούπερ. Ξανάρθουμε.